Θα αναφερθώ στην τοποθέτησή μου μόνο στην τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης, γιατί πραγματικά εντυπωσιάζει το πώς παρουσιάστηκε ως σωτήρια λύση για τους νησιώτες. Ως βουλευτής της Λέσβου, παρακολουθώ κι εγώ τις τελευταίες μέρες την προσπάθεια της κυβέρνησης να υιοθετηθεί ως αναγκαιότητα αυτό που δεν κατάφερε να επιβάλλει με τα μάτια την καταστολή στους νησιώτες, η αποδοχή ως μονοδρόμου της μονιμοποίησης του εγκλωβισμού χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στα νησιά. Συνεχίζεται να αγνοείται την παλαϊκή απέτηση των νησιωτών, από τους οποίους ζητάτε να αποδεχθούν το ρόλο του δεσμοφύλακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρνούμενοι ακόμα και τώρα να αμφισβητήσετε την αιτία του εγκλωβισμού τους, την απαράδεκτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, τη στιγμή που με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αποκαλύπτεται η παταγώδης αποτυχία της. Αντίθετα, ζητάτε την εφαρμογή της. Επιμένετε ακόμα και σήμερα που από τα ίδια τα πράγματα έχει καταστεί κουρελόχαρτο η συμφωνία αυτή, να ζητάτε τη διατήρησή της και να μην θέτετε υπό αμφισβήτηση την υποχρέωση μετατροπή των νησιών σε φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η εξέλιξη των γεγονότων είναι αυτή που επιβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ανάγκη να κλείσουν εδώ και τώρα όλα τα hot spot από τα νησιά, να μην δημιουργηθούν νέα ούτε κλειστά ούτε ανοιχτά. Επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα να απεγκλωβιστούν τώρα όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά. Η αμεσότητα με την οποία το κράτος ναύλωσε πλοία για να φέρει και να αποσύρει τις δημιουργίες των ΜΑΤ από τα νησιά δείχνει ότι αυτό που λείπει για να προχωρήσετε στις μετεγκαταστάσεις και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου δεν είναι οι έκτακτες ρυθμίσεις για να προχωράτε στην καταπαρέκκληση διαδικασίες που εισάγεται με τη σημερινή τροπολογία, αλλά η πρόθεση να αμφισβητήσετε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία και εσείς, όπως και προηγούμενα ο ΣΥΡΙΖΑ, διαχειρίζεστε τον εγκλωβισμό. Γεννά βέβαια ερωτηματικά και η διάταξη που προβλέπεται στην τροπολογία για τις διαδικασίες απορρίτου που προβλέπεται να ακολουθηθούν στις νέες δομές για τα πληροφοριακά συστήματα για την καταγραφή των προσφύγων και μεταναστών. Όλες αυτές τις μέρες παίζετε με τις αντοχές των ανθρώπων στα νησιά, διαμορφώνοντας το έδαφος αλλά και πυροδοτώντας με τη στάση κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών επικίνδυνες ομάδες που κάνουν δημόσια καλέσματα βίας και λειτουργούν σαν παρακρατικοί μηχανισμοί επιβολής της τάξης, τρομοκρατώντας πρόσφυγες, εργαζόμενους, δημοσιογράφους αλλά και όποιον ορθώσει ανάστημα απέναντι σε τέτοια απεχθή καλέσματα. Θα το χαρακτήριζα αστείο αν δεν ήταν εγκληματικό το μέτρο που παρουσιάζεται ως λύση για να ελαφρύνεται δήθεν την κατάσταση στα νησιά. Τι θα πετύχετε πράγματι με την υποχρέωση αποχώρησης από τις δομές φιλοξενίας και τη διακοπή των υλικών συνθήκων υποδοχής από όσους πρόσφυγες αναγνωρίζονται δικαιούχοι ασύλου μέσα σε μόλις 30 ημέρες. Πετσοκόβοντας δηλαδή και το ίδιο ανεπαρκές εξάμεινο διάστημα στο οποίο εντάσσονταν όσοι έπαιρναν, δικαιούνταν άσυλο στο πρόγραμμα εστίας από την ύπατη αρμοστία. Θα βγάλετε με τον τρόπο αυτό μαζικά στο δρόμο άστεγους, πεινασμένους ανθρώπους χωρίς καμιά δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και όλους αυτούς εγκλωβισμένους στα νησιά και στη χώρα. Πώς θα μπορέσει ο πρόσφυγας σε ένα μήνα να μάθει τη γλώσσα, να εργαστεί, να εξασφαλίσει στοιχειοδός την επιβίωσή του, ενώ παράλληλα τους αποκλείεται τη δυνατότητα να φύγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και όταν έχουν μέλη της οικογένειάς τους αυτές τις χώρες. Τι λέτε δηλαδή, να παραμένουν εγκλωβισμένοι στη χώρα, στα νησιά, αλλά να είναι άστεγοι και εκτεθειμένοι με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται και για τους ίδιους και για τη δημόσια και για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το πρόβλημα θα ανακυκλώνεται, θα γίνεται πιο εκρηκτικό όσο παραμένετε προσιλωμένοι στην πολιτική του εγκλωβισμού. Αν δεν υπάρξει τώρα αμφισβήτηση και σύγκρουση με τον κανονισμό του Δουβλίνου και τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, κανένα μέτρο καταστολής, καμιά υποκριτική φωνή συμπαράστασης και τα ευχολόγια αλληλεγγύης από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν την όξυνση του προβλήματος. Την πυγμή που θέλατε να δείξετε στους νησιώτες, που δείχνετε σε αυτούς που ξεριζώνονται από τα σπίτια τους τα συμφέροντα όσων όλες οι κυβερνήσεις προσκυνάτε, να τη δείξετε προς τους πραγματικούς ενόχους, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κατανείμει τους πρόσφυγες στα κράτη-μέλη της που ήδη επιθυμούν να φτάσουν και όχι να χρηματοδοτεί τον εγκλωβισμό τους στη χώρα μας.
Αυτή η πρόταση, αυτή η λύση είναι που, συμφωνεί με τα δικαιώματά τους, με το διεθνές δίκαιο, που θα ανακουφίσει τους ίδιους, που θα ανακουφίσει και τον, πληθυσμό στα νησιά και την υπόλοιπη χώρα. Το ίδιο υποκριτικό βέβαια είναι και αυτό που ισχυρίζεστε διάφοροι, ότι περιμένατε δήθεν οι Ευρωπαίοι και οι νατοικοί φίλοι σας να είναι πιο αυστηροί απέναντι στην παντελώς απροκάλυπτη συμπεριφορά της τουρκικής κυβέρνησης. Μα ποιος είναι αυτός που δίνει, αυτό το ρόλο, το ρόλο διαπραγματευτή στην τουρκική αστική τάξη, όταν βάζουν πλάτη και δικαιολογούν την τουρκική επέμβαση στη Συρία για να εξυπηρετούν βέβαια και τους δικούς τους ανταγωνισμούς? Οι ίδιοι που ευθύνονται για τη διάλυση των χωρών, για τον ξεριζωμό των λαών, είναι αυτοί που θέτουν και τους όρους για τον εγκλωβισμό τους. Για αυτές βέβαια τις παραβιάσεις συνόρων, ούτε η ελληνική κυβέρνηση βρήκε μια λέξη να πει. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ, αν πράγματι θέλουν να στηρίξουν τα δικαιώματα των προσφύγων και να δείξουν την αλληλεγγύη τους στους λαούς, πρέπει να οργανώσουν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου μέσα στην Τουρκία, στα σύνορα με την Ελλάδα, στα σύνορα με τη Συρία, με απευθείας μετακίνηση στις χώρες προορισμού τους. Αυτό το μέτρο θα δώσει τέρμα και στους εκβιασμούς και στα προβλήματα που πληρώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θα δώσει τέρμα και στο πρόβλημα του εγκλωβισμού. Ο ελληνικός λαός, ιδιαίτερα ο πληθυσμός των νησιών και των παραμεθόριων περιοχών, πρέπει τώρα να οργανώσει τον αγώνα του, στρέφοντας τα πυρά του απέναντι στους πραγματικούς υπεύθυνους και τις αιτίες που γεννούν το πρόβλημα. Πρέπει να δυναμώσει τη φωνή για την κατάργηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, του κανονισμού του Δουβλίνου, που οδηγεί τους χιλιάδες ανθρώπους στον εγκλωβισμό, να σταματήσει, να επιβάλλει να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας μας, τη στήριξη και την εμπλοκή στις ενέργειες και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, της ΗΠΑ, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που στηρίζουν την εισβολή της Τουρκίας στην Συρία, που στηρίζουν τις επεμβάσεις στη Λιβύη και διαιωνίζουν βέβαια τον πόλεμο και τις καταστροφές που γεννά το πρόβλημα.